Κατάφερα να ξεφύγω. Είμαι σε κάποιο βουνό, από ό,τι έχω καταλάβει. Έχει ελάχιστα σπίτια εδώ γύρω. Χτύπησα σε κάποια, δεν άνοιξε κανείς. Ελληνική φιλοξενία. Και τώρα πρέπει να κατέβω το βουνό. Η αλήθεια είναι ότι είμαι μακριά από το σπίτι, οπότε νομίζω δεν κινδυνεύω πια. Έχω πολύ ώρα να κατέβω και άρχισε να βάζει πολύ κρύο. Αλλά τουλάχιστον έχω ένα λεπτό να σας δείξω αυτό. Ευχαριστήσω πάρα πολύ που με βοηθήσατε και λύσατε τους γρίφους και κατάφερα να ξεφύγω. Έχω να κατέβω αυτό όλο, αλλά θα σας κάνω λίγο παρέα και θα μου κάνετε και λίγο παρέα μέχρι να κατέβω, οπότε δεν νιώθω μόνος. Η αλήθεια είναι ότι ήταν περίεργη περιπέτεια όλη αυτή. Θα πω ότι προφανώς χαίρομαι που τελείωσε, αλλά πραγματικά σας ευχαριστώ που με βοηθήσατε, και η βοήθειά σας ήταν πολύ πολύ τιμή, είναι αλήθεια. Εδώ περνάνε κάποια αμάξια ίσως. Οπότε αρχίζω να κατεβαίνω για να βρω βοήθεια, να πάρω ένα τηλέφωνο ίσως, να έρθει κάποιος να με πάρει. Και θα τα λέμε στο δρόμο μέχρι να καταφέρω να φτάσω. Έφτασα μόλις σε πόλη, πρέπει να βρω ένα τηλέφωνο, πρέπει να βρω έναν άνθρωπο για να πάρω ένα τηλέφωνο, δεν ξέρω. Δεν έχει κανένα.
το μέλλον σου στα χέρια σου. Δεν υπολόγισες όμως ότι η ζωή πολλές φορές είναι θέμα τύχης. Αλλά το μέλλον αβέβαιο. Πίστεψες ότι τη μοίρα μας τη φτιάχνουμε εμείς. Είναι εδώ για να σου αποδείξω το αντίθετο. Ίσως έχεις ένα σύμβολο που σημαίνει πολλά. Μία από τις σημασίες του είναι το tag στο Instagram. Στο οποίο έχεις κάμποσους ακόλουθους. Αλλά πόσοι από αυτούς όντως θα σε βοήθαγαν σε μια δύσκολη στιγμή. Για να δούμε. Αν μέσα σε 2 εβδομάδες δεν υπάρξουν 50 story από τα άτομα που υποτίθεται θα σε βοηθούσαν, το μέλλον σου δεν θα είναι πια στα χέρια σου. Η αποστολή είναι απλή και η φράση γνωστή σε όλους. Που σε πέτρου, το αύριο στα χέρια μας. Να σας πω ότι έχω καταλάβει ποιος είναι πίσω από αυτά και νομίζω ότι κάποιος από εσάς το έχει καταλάβει ποιος είναι. Οπότε θέλω με το που φτάσω κάτω να βρω αποδείξεις και θα χρειαστώ σίγουρα και εκεί τη βοήθειά σας. Οπότε ίσως λίγο η περιπέτεια που περάσαμε μαζί να συνεχιστεί για λίγο καιρό. Αλλά νομίζω ξέρω ήδη ποιος είναι.